Έτσι, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Τζαλαπάτη, που, το δημοσιογράφο Δημήτρη Τζαλαπάτη, που είναι και μέλος του ΔΣ του, στην ΕΣΥΕ. Και τον έχουμε στο τηλέφωνο. Γεια σου Δημήτρη, αλλά πριν... Καλημέρα, Κώστα μου, καλημέρα. Αλλά πριν απ' όλα... Με συγχωρείς Δημήτρη, θέλω να κάνω ένα μικρό πρόλογο, αλλά επειδή σου θύμισα ότι είναι και ο Τζόνι Κας το τραγούδι, επειδή κάποια παρατήρηση έκανες όπως το άκουγες. Θέλω να μου δείξεις αυτή τη γελιογραφία που έχω διαλέξει. Δεν ακούω πολύ καλά, δεν έχω πολύ καλό ήχο. Θα σε φροντίσει ο Ανέστης γι' αυτό. Ωραία, ωραία, μόλις. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μια γελιογραφία και θα ήθελα να φαίνεται αυτή η γελιογραφία. Δεν ξέρω αν βλέπεις το... Ναι, βλέπω χωρίς ήχο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι από το εξώφυλλο του βιβλίου που κυκλοφόρησε ο Κιρ και λέει «Σε γνωρίζω από την κόψη του μισθού την τρομερή». Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι, ότι μόλις πληροφορήθηκα, όχι μόλις, εδώ και 2-3 μέρες, πληροφορήθηκαμε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι ο πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων και του το Επικουρικού, ο Πάνος Σόμπολος, διέψευσε τον Πρωθυπουργό, παρόλο που ίσως είναι και φύλλα προσκύμενος προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι νομίζω τουλάχιστον εγώ, κάνοντας μειώσεις, δραστικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις. Ενώ λοιπόν μας λένε τα μέσα, τα αναμεταδίδουν συνεχώς ότι είναι πάγια η θέση του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ήδη οι δημοσιογράφοι γνωρίζουν την μία ακόμα ποια μείωση της σύνταξης των δημοσιογράφων είναι αυτή, η τέταρτη, η πέμπτη, έχουμε ξεχάσει κι εμείς. Λοιπόν, θα μειωθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις με κατώτατη τα 250 ευρώ και πλαφόν την ανώτατη 800 το μήνα για εξορθολογιστικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Συντάξεως των Δημοσιογράφων είναι 1766 άμεσα μέλη συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται από το Ταμείο του Οργανισμού 1.228.440 ευρώ το μήνα. Δημήτρη, έτσι ακριβώς είναι με την νέα περικοπή. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που άκουσα με τους αριθμούς και τα λοιπά, αλλά να πιάσουμε το νήμα λίγο από την αρχή, αγαπητέ μου Κώστα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τους μισθούς και τις συντάξεις, όχι μόνο από τις περικοπές, αλλά από τις βολές που δέχονται πανταχώθεν, δηλαδή από τη μια κόβονται μισθοί, από την άλλη μπαίνουν χαράτσια και ταυτόχρονα τα καρτέλ δουλεύουν μια χαρά στην αγορά. Έτσι υπάρχει το πλήρες έγκλημα. Όχι το τέλειο, το πλήρες. Να πάμε τώρα στο ειδικό, για τους δημοσιογράφους. Πράγματι υπήρξαν αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του αυτόνομου, αυτοδιαχειριζόμενου και αυτοχρηματοδοτούμενου από τις κρατήσεις μόνο των δημοσιογράφων και μια ιονή εργοδοτική φορά που υπάρχει και που είναι από τις διαφημίσεις. Να το τονίσουμε αυτό, ότι οι εργοδότες, οι βαρόνοι που λέω εγώ, δεν πληρώνουν. Ναι, δεν είναι το θέμα αυτό. Όχι, μόνο οι βαρόνοι δεν πληρώνουν. Όχι, και το όχι, να τα λέμε, να τα λέμε με το όνομά τους, γιατί πονάμε. Για να είμαστε ακριβείς και όπως πάντα, να είμαι κι εγώ αξιόπιστος όπως και εσύ, θέλω να πω το εξής, ότι... Δημήτρη, κάτσε γιατί χάθηκε η φωνή. Δύο λεφτά. Ναι, ναι. Τώρα ακούγεις. Ναι, τώρα ακούγεις. Λέω λοιπόν, σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως εξακολουθεί να είναι εν μέρη και στην Ελλάδα, υπάρχει η λεγόμενη τριμερής χρηματοδότηση. Ακριβώς. Στην κοινωνική ασφάλιση. Στην ιδιωτική είναι άλλο, στην επαγγελματική είναι άλλο. Μιλάμε για τους τρεις πυλώνες. Μιλάμε λοιπόν για τον πυλώνα που είναι. Χάθηκες πάλι. Που είναι η κοινωνική ασφάλιση. Δύο λεφτά, Δημήτρη, γιατί χάθηκε η φωνή. Κάτι γίνεται με. Με τις γραμμές του ΟΤΕ. Δεν θέλουν να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα... θα επιμείνουμε όμως όπως πάντα. Λοιπόν. Ακούγουμε τώρα. Τώρα ακούγεσαι πάλι. Λοιπόν, λέω πολύ απλά το εξής. Η τριμερής λοιπόν χρηματοδότηση και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των δημοσιογράφων υπάρχει η εισφορά των εργαζομένων και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι μια ιονή εργοδοτική εισφορά η οποία καλύπτει ως ένα σημείο, γιατί δεν το καλύπτει απολύτως, και την υποχρέωση της πολιτείας
και την υποχρέωση των εργοδοτών μας. Αυτό ήταν το σύστημα, αυτό είναι το σύστημα και αν αλλάξει ο καθένας πρέπει να πάρει πάνω το μερτικό που τσανίκει. Οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι το έχουν από χρόνια επιβαρυνθεί και επομισθεί. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι με το PSI το οποίο προηγήθηκε και με τις διαχειριστικές και διοικητικές ευθύνες που έχουν οι προηγούμενες διοικήσεις του ΕΔΟΕΑΠ. Ακριβώς, να μην μας καταγγέλει, καταγγέλω μόνο το Σόμπολο. Να το δούμε ψύχρεμα μόνο. Δύο λεφτά, εγώ θέλω να κατανομάσω και την προηγούμενη διοίκηση. Δεν είναι θέμα, δεν όχι, όχι, γιατί η κυρία Σπανοπούλου μας βομβαρδίζει με τα πεπραγμένα της διοίκησης, τα λάθη της διοίκησης Σόμπολου. Χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος του Σόμπολου, θέλω να απονείμω και τις ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση, ιδιαίτερα για αυτό το θέμα που θα μας πεις τώρα για το PSI. Ναι, εκείνο που είναι για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Ο ΕΔΟΕΑΠ, το Ταμείο των Δημοσιογράφων, που είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν είχε κανένα λόγο να έχει τα χρήματά του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως και η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα έπρεπε να τα έχει στον κοινό λογαριασμό που υπήρχε με τα ταμεία του δημοσίου δικαίου, δηλαδή της κυρίας ασφάλισης και τα επικουρικά δημοσίου δικαίου που υπάρχουν. Αυτές λοιπόν, όμως αυτά ήταν κάποιες πολιτικές υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει οι διοικήσεις. Ναι, όχι, εγώ τα λέω αυτά. Ναι. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να πω αυτά. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Παρακαλώ. Από την πρώτη στιγμή και η τότε διοίκηση πριν 3 χρόνια ήταν λαγή του Λοβέρδου. Δηλαδή πρώτοι από όλους κόψανε αυτοί τις συντάξεις, τις παροχές των δημοσιογράφων και στρώθηκε το χαλί και για τα υπόλοιπα ταμεία. Γιατί? Γιατί κάποιοι είπαν ότι αφού και στους δημοσιογράφους γίνεται, θα γίνει και αλλού. Ένα. Το ίδιο ακριβώς επιχειρείται και τώρα. Μόνο που, για να είμαι ακριβής, τότε η διοίκηση ήταν απολύτως του ίδιου κλίματος και η 9. Τώρα στη σημερινή διοίκηση, μετά τις εκλογές του Ιουνίου, υπάρχει μια περίεργη ιστορία όπου δύο συνάδελφοι που προέρχονται από την πολύ αριστερή πλευρά έχουν άλλη αντίληψη. Η ομάδα του κυρίου Σόμπολου επίσης άλλη αντίληψη. Και η πλειοψηφούσα αντίληψη που είναι αυτή που έχουν μείνει από την προηγούμενη διοίκηση και οι καινούργοι που απηχούν δυστυχώς τις θέσεις της ομάδας της Προέδρου της ΕΣΥΑ, που είναι ο Γενικός Γραμματέας ο κύριος Καρούτζος κλπ. Ο καθένας από την πλευρά του ατόφια, και ατόφια, ατόφιο κομμάτι της πολιτικής άνοιξης, να λέμε. Λίγα, και... εγώ θέλω να τα λέω. Οι ευθύνες που μας ενδιαφέρουν τώρα, εγώ δεν τα λέω αυτά, πολιτικές. Για να τα ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ξέρει τα δικά μας. Εκείνο που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι πίσω από αυτές τις ιστορίες υπάρχουν και προσωπικές αλλά και πολιτικές στρατηγικές που έχουν να κάνουν ό,τι πεις αφεντικό. Το ότι πεις αφεντικό δεν αφορά μόνο τους εργοδότες. Μα έτσι γινόταν και αφορά πριν. Και τους πολιτικούς χορηγούς. Έτσι γινόταν και πριν. Με Λοβέρδο, ας πούμε, για κοινωνικές παροχές. Ναι, δεν γινόταν, θα διαφωνήσω, δεν γινόταν έτσι πριν. Είπα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου των Δημοσιογράφων ήταν του ιδίου κλίματος. Ναι. Τώρα είναι 3 κλίματα που το καθένα έχει τη δική του άποψη. Όλοι μιλήσανε για περικοπές. Άλλος πιο light, άλλος πιο έντονες. Τελικά επικράτησε το ακραίο σενάριο της σφαγής, διότι δεν έχουν άλλη σκέψη στο μυαλό τους παρά μόνο την εύκολη λύση των περικοπών. Υπάρχουν υποχρεώσεις των εργοδοτών που δεν έχουν καταβληθεί, υποχρεώσεις του δημοσίου, εκκρεμούσες απαιτήσεις από ΔΕΚΟ και από διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία μην ζαλίσουμε τον κόσμο. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα όχι απλώς να αποφευθούν αυτά, να γίνει μια άλλου είδους διαχείριση και οικονομική και πολιτική. Η επικρατούσα άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ όμως ήταν στεγνό καθάρισμα των περικοπών όχι μόνο των συνταξιούχων και για τους εν ενεργεία, δηλαδή και για τους εργαζόμενους, να αυξηθεί παροχές, και για τις επικουρήσεις και για τα προνοιακά που αφορούν τα παιδιά των ασφαλισμένων. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη γίνεται πριν ακόμα αποφασίσει η Τρόικα, η κυβέρνηση και όλο αυτό το σύστημα το οποίο μας δουλεύει τώρα και μέρες και παίζεται ένα θέατρο δήθεν αψιμαχιών
όπου ο ένας κάνει τον καλό και ο άλλος τον κακό ή το αντίθετο, για να φτάσουν το μαστίγιο και το καρότο, το γενιάτικο μπορά μας. Θέλω να πω ότι κάποιοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια πολιτική που αφορά όλους τους συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους, όλους τους ασφαλισμένους. Πάλι στο ίδιο μοτίβο. Εγώ δεν αθωώνω κανέναν, δεν ακυρώνω κανέναν, αλλά και θα πρέπει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Είχαμε μια συζήτηση προχτές γενικότερα για την πολιτική βρούτσι απέναντι στους εργαζόμενους. Θα ήθελα να μας πεις 2-3 λόγια για αυτή την ιστορία, αν θυμάσαι που λέγαμε. Ναι, κύριο, που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο πολιτική βρούτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το θέμα της της κοινωνικής ασφάλισης. Λοιπόν. Υπάρχει μία στροφή, σαφέστατη, προς τα επαγγελματικά ταμεία. Ακριβώς. Ο θεωρητικός της ιστορίας, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αυτή τη στιγμή ο διοικητής του ΙΚΑ, ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, που με τον πολιτικό μανδύα που είχε κάποτε, πολιτικό μανδύα, το είχε ψηφίσει ο κόσμος, θα μην είναι. Ναι. Το κάνουμε τώρα, και ο κόσμος καμιά φορά δεν ξέρει ποιος ψηφίζει. Τώρα είναι διοικητής του ΙΚΑ, αφού έκανε το κτίριο του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάτρη Κούπη, μετά μετακόμισε στο ΙΚΑ, όπου παραμένει και δεν το ανανέωσαν τη θητεία τυχαία. Λοιπόν, προχτές στο Αγνομικάκινο Πελτήριο και σε διάφορες άλλες ιστορίες, τάχθηκε υπέρ της ενσωμάτωσης της επικουρικής σύνταξης με την κύρια. Όχι γιατί αυτό είναι λογιστικό θέμα, αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό. Ακριβώς. Δηλαδή, η επιλογή δείχνει στο βάθος τα επαγγελματικά ταμεία, στα οποία διαχειριστές δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες μερικές από αυτές έχουν, είδαμε και μία προϊστορία, έχουν προϊστορία με τα περιθώρια φερεγγιότητας, είτε είναι κρατικές είτε είναι ιδιωτικές, με το πώς κάποια στιγμή το 1993, ενώ όλες σχεδόν ήταν στο κόκκινο, λέω μηδέ των κρατικών εξαιρουμένων, των εταιριών ασφαλιστικών τραπεζών, όπου για να διασφαλίσουν τα αποθεματικά τους και κάποιοι μεγάλοι μέτοχοι ιδιωτικών να αυγατήσουν τα δικά τους κεφάλαια, με το περίφημο κόλπο όπου τα κτίρια γίνανε ακίνητα, έγιναν οι τοποθετήσεις σε ακίνητα εκτός σχεδίου, δηλαδή σε βραχονισίδες ή σε χαράδρες. Λοιπόν, αυτές τις ασφαλιστικές εταιρείες που τους έχουν πάρει εντωμεταξύ τα αποθεματικά με το PSI και που είναι στο κόκκινο, θέλουν να τις πρημοδοτήσουν τώρα με την ιστορία της διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων. Και ποιος πρωτοστατεί, θεωρητικά, ο σοσιαλιστής Ροβέρτος. Συμβαίνει και κάτι άλλο, γιατί αν συμβαίνει και κάτι άλλο είναι άλλο ζήτημα πια, είναι μείζον θέμα. Αυτό είναι θέμα εισαγγελέα. Ο διοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, που διαχειρίζεται τα θέματα της ζωής, της υγείας των εργαζομένων και του προσδόκιμου του υπόλοιπου της ζωής των ανθρώπων που είναι οι βετεράνοι εργαζόμενοι που προσπαθούν να ζήσουν από την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, γιατί σε όλους έχουν κοπεί, και να αντιμετωπίσουν και την άλλη λέλαπα της πολιτικής του Βερίκοκου, εγώ έτσι το λέω. Σωστό. Που υλοποιεί με πολύ χαριτωμένο τρόπο αλλά με πολύ τραγικές επιπτώσεις ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς. Όχι χαριτωμένο, μπρουτάλ είναι, θα το έλεγα ελληνικά εγώ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και δυστυχώς όλη αυτή την πολιτική, αυτή τη στιγμή, οι διοικήσεις της Ενώσεως Συντακτών και του Ταμείου μας, ο καθένας με το μερτικό της ευθύνης που του αναλογεί, στρώνουν το χαλί σε αυτές τις πολιτικές. Να μην μιλήσουμε για τους υπεύθυνους των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως της ΓΕΣΕΕ και τι ευθύνες έχει. Ναι, το μεγάλο λάθος του Γιάννη Παναγόπουλου, και το λέω γιατί... Ακριβώς. Εγώ τον τιμούσα πάντα και για τους αγώνες του κτλ. Αλλά ήταν το μεγάλο λάθος η συμφωνία με τον Δασκαλόπουλο για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Νόμιζα ότι έτσι θα σώσει τον κατώτερο μισθό. Αλλά και οι εργοδοτικές φορές χαρίστηκαν σε ένα μεγάλο ποσοστό και τις δουλειές τους κάνανε οι εργοδότες και οι μισθοί μειώθηκαν καταστροφικά για τον εργαζόμενο. Νομίζω, Δημήτρη, ότι
αυτό που θέλαμε το έχουμε ολοκληρώσει. Θες κάτι να προσθέσεις? Όχι, θέλω να πω ότι είναι καταπληκτική επιλογή αυτή η γελιογραφία του ΚΙΡ, που είναι και η άλλη επίσης για το Πολυτεχνείο. Βλέπω ότι παρακολούθησες από την αρχή την εκπομπή. Ναι, γιατί συνδέεται και με το γεγονός, και επειδή σε άκουσα Κώστα, συνδέεται και με το γεγονός, με την άθλια εντύπωση που έδωσε ένας καθηγητής που είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που οδηγεί τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα βράχια, απολύει, χωρίς να το έχει ζητήσει κανείς, γιατί έτσι προσφέρει τις υπηρεσίες του προφανώς, που λέγεται τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ένα κόσμο στο σφαγείο, και γονείς και παιδιά με μια ανασφάλεια πρωτοφανή, την οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει για να κάνει τις απολύσεις για να είναι αρεστός στον Πρωθυπουργό που εκείνος επέλεξε να υπηρετεί, και την Τρόικα η οποία χαμογελάει διότι δεν τα ζήτησε. Να σε ρωτήσω, είναι βασιλικότερη του βασιλέως αυτή τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, μήπως παρακολούθησες καθόλου την εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη, του κυρίου Υποκριτητέρη, για να πάρουμε τη μετάφραση του όνοματός του? Για ποιο? Για τον κύριο Υποκριτητέρη, όπως μεταφράζεται το όνομά του. Ναι, καλά, εγώ δεν θα το σχολιάσω αυτό. Εγώ θα σταθώ. Δικό μου σχόλιο, γελιογραφία. Εγώ θα σταθώ στο εξής. Στην παρέμβαση του πρίτανη του Αριστοτελείου, ο οποίος είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, επιστήμονας πολύ καλός, αλλά πολιτικά έτσι καμιά φορά κανείς όταν είναι σε 2-3 βάρκες κάπου μπατάρει μία, αλλά η ερώτησή του, την οποία δεν απάντησε ο κ. Αρβανιτόπουλος, παρόλο ότι και ο παρουσιαστής της εκπομπής και η κυρία Μωροπούλη, αντιπρίτανης του Μετσοβίου, και ο κ. Πελεγρίνης το ρώτησαν, και οι φοιτητές που ήταν στην εκπομπή έμειναν άναυδοι, ήταν «Μα αυτά σας τα ζήτησε η Τρόικα» και εκείνος δεν απάντησε. Ακριβώς. Δηλαδή η μη απάντηση είναι η επιβεβαίωση ότι αυτό το σφαγείο είναι μια ευκαιριακή ιστορία για να είναι αυτή η κυβέρνηση τα καλά παιδιά μιας Τρόικας, η οποία απλώς διαχειρίζεται τα θέματα για λογαριασμό των δανειστών μας. Και, όπως... και ο κύριος Αρβανιτόπουλος επιμένει να λέει ότι είναι υπουργός παιδείας και να θεωρεί τον εαυτό του ακαδημαϊκό δάσκαλο. Είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα. Και όπως ακριβώς είπες, όπως αρχίσαμε την συζήτησή μας... Εκτός αν αυτό είναι θέμα στρατηγικής, την οποία ο κύριος Αρβανιτόπουλος έχει υποστηρίξει και την περίοδο που η ακαδημαϊκή του σκέψη βοηθούσε και την, θα έλεγα, την αμυντική θωράκιση της χώρας με στρατηγικές συμβουλές. Γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι. Ακριβώς, και γι' αυτό σου επιτρέπω και το σχόλιο. Μιλάω για περίοδο άλλης κυβέρνησης. Ναι, πολύ καλά. Τότε που δεν πολιτευόταν ακόμα. Όχι. Τουλάχιστον αλλά... πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, ήταν σύμβουλος κάπου αλλού. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Ο καθένας, όχι, μας ενδιαφέρει. Ο καθένας ψάχνει να βρει το μερογάματό του. Αλλά η πολιτική είναι πολύ ζόρικη υπόθεση. Και πολύ δύσκολο σπόρο. Και οι μισθοί που παίρνουν οι βουλευτές πάρα πολύ μικροί για. Εγώ θα τους έλεγα ότι πρέπει να πάρουν αύξηση για το έργο που προσφέρουν, ιδίως όταν κάνουν αυτές τις εκρήξεις και μαζεύονται 50 και ζητάνε να μην γίνει αυτό το νομοσχέδιο, και μετά πάνε σαν τις κότες κο-κο-κο-κο-κο και το ψηφίζουν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.